Να σας πω τους 5 καλύτερους. Μισό. Να σας πω τους 5 καλύτερους αμυντικούς του παιχνιδιού. Ένα top 5, περιμένετε. Λοιπόν, top 5 αμυντικών. Ξεκινάμε. Νούμερο 1. Team of the Year Van Dijk. Νούμερο 2. Winter Wildcards Van Dijk. Νούμερο 3. Team of the Week Van Dijk. Νούμερο 4. Ο κανονικός Van Dijk. Και νούμερο 5. Ο Euro που είναι λίγο πιο χαμηλής δυναμικότητας, αλλά για νούμερο 5 μια χαρά είναι. Και αυτό, παιδιά, είναι το top 5 των καλύτερων αμυντικών στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή στο FC24. Έχω κραφτάρει 10 πακέτα από τα καινούργια 82+. Έχουν έναν παίχτη μέσα. Για να τα κραφτάρουμε, μας ζητάει 4 Gold Rare κάρτες και 3 Common. Έχω ακούσει τα χειρότερα από αυτά τα πακέτα. Έχω ακούσει να βγάζουν τίποτα. Έκανα μια δεκάδα, θα το δοκιμάσω κι εγώ. Πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Γαλλία CDM βλέπω εδώ. Καντέ. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω με Καντέ. Καλό πρώτο βήμα. Πάλι Γαλλία. Striker, όπα. Λιόν. Έχουμε Le Sommer. Να δω άραγε πρόμο θα πετύχω. Προς παρόν όχι. Έχουμε Ισπανία, Σιμπή. Αθλητικό Μαδρίτης. Μάριο Ερμόσο. Εντάξει, εδώ είμαστε στα χαμηλά. Πάλι Γαλλία. Goalkeeper αυτή τη φορά. Δώσε Μίλαν. Όχι, δίνει Tottenham. Γιώρης Χρυσό. Πορτογαλία. Καμ. Δώσ' το. Οχ. Μας έστειλε για χόρτα. Αργεντίνα. CM. Τσέλσι. Ένσο Φερνάντες. Χάρηκα στην αρχή που το κάνετε, ε. Ναι. Αμερική. Left back. Δεν έχω ιδέα. Πίκετ. Πόσο είναι? 82 rating. Οχ, οχ, οχ. Συνεχίζουμε τα χρυσά flares. Γαλλία πάλι RW. Δώσε. Ωραία. Δεύτερο walkout. Έτσι να σώσουμε λίγο την κατάσταση με κάποιο τρόπο. Ντεμπελέ. Πρώτο τελευταίο από τα 10. Με Γερμανία. Left back. Ναι. Η Rauch. 83. Τελευταίο. Με Κροατία. Α, δώσε CM. Λιβάκοβιτς. Okay, ναι, ήταν πολύ κακά τα πακέτα. Κάρλος Τέβες, UCL, είναι μια κάρτα που την γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι καινούργια κάρτα στο παιχνίδι. Μια καλή κάρτα, μια ωραία κάρτα. Η καλύτερη κάρτα του Τέβες μέχρι στιγμής φέτος, με τα 5 skill moves, πολύ ωραία στέρια, 4 wifood. High. Γενικότερα, ένας καλός επιθετικός. Playstyles έχει λίγα. Το ένα playstyle plus του είναι το technical και τα υπόλοιπα που έχει είναι το quick step, το relentless με το power shot. Σαν SBC μας ζητάει 7 ομάδες, 83, 86, 87, 87, 87, 88 και 89. Το κόστος του είναι περίπου στο 1,3 εκατομμύρια. Δεν σκόπευα να τον κραφτάρω, δεν σκόπευα να τον κραφτάρω. Σαν κάρτα είναι καλός ο Τέβες. Αλλά δεν θα δίνα το 1,3 μου αυτή τη στιγμή αν θα το έδινα σε κάποιο SBC σε αυτή την κάρτα. Αν ψάχνετε κάτι παραπλήσιο, υπάρχει και ο Λαουτάρο. Δεν είναι κακός ο Τέβης. Δεν βρίσκω εγώ προσωπικά κάποιο value και απλά θα προχωρήσω. Κοκάλωσε Σάβα. Τριπλάρα διαγώνια για να κάνω τριβέλα και κοκάλωσε. Έμεινε εκείνη τη φλή. Μεγάλε, πολλά ζητάς. Σούταρε από εδώ και πολύ σου είναι. Κίμιχ με το 14 στην πλάτη. Μου θύμισε... τον Χέντερσον που πήγε στον Άγιαξ. Εντάξει, λέγω το 14 φορά, αλλά ξέρω εδώ είναι κατεργημένο. Θα πάρω άλλο νούμερο, δεν πειράζει.
Λες, εγώ δεν έχω πετύχει το τη μέση. Τι κάνει ο Βαντάικ, ρε. Α, πήρα το φάουλ. Έστω. Ρε, εσύ ο Βαντάικ μου κλέψε την μπάλα. Λοιπόν, δείτε πως θα βγει μπάλα γκολ τώρα. Υπολογίζω. Ήταν σίγουρο γκολ, ε. Σίγουρο γκολ. Κρίμα, το χάσαμε. Να δούμε και τα 83 πλάσια επί 10. Είναι 3. Έκανα το πρώτο. Πάμε αλυσίδα για να κάνουμε και ανακύκλωση τις κάρτες. Να δούμε το πρώτο τι θα δώσει. Πρώτο μας δίνει χρυσό φλέαρ. Ισπανία, CM, Villarreal, παρέχω. Double έστω. Ωραία, τουλάχιστον είναι double. Παρέχω, ο οποίος έρχεται παρέα με. Με trend. Οκ. Okay. 83 επί 10. Δεύτερο. Πάλι χρυσό. Σουηδία, CB, α, της Arsenal είναι. 84, κακό. Listed. Πολύ κακό. Να δούμε και το νούμερο 3, 83 επί 10. Κάτι καλύτερο, ίσως ελπίζω, χρυσό φλιαρ και πάλι παρόλα αυτά. Πορτογαλία, Cam, United, ωραία. Το ακούω, double, το ακούω καλύτερα. Πέσει μπάλα με, τι! Τι έγινε εδώ μόλις τώρα. Μέση. Απίστευτο. Όπα ρε εσείς. Όμπερντοφ. Γκεγιορό. Τετραπλό γοκάουτ. Και οι δύο από τις τέσσερις κάρτες ήταν πρώην τότε πριν δύο μέρες. Και inform duplicate. Παίζει να έχω ανοίξει το καλύτερο 83 πλάσια επί 10 πακέτο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Περίπου. Ή πολύ κοντά τουλάχιστον. Πάρα πολύ καλό.